хочу поздравить всех болельщиков ПАОКа. Хело на синхаро, олус тус филафу ту ПАОК. Себя. То не автому. Что мы очень хотели. Оти хеламе пара поли. И в год 90-летия. Гэти стин йорταστική мас хроня тон 90 ετών ту ПАОК. Все-таки получили путевку в Лигу Чемпионов. Тελικά καταφέραμε να πάρουμε την πρόκληση στο Champions League. Это новая ступень. Αυτό είναι καινούριο σκαλοπάτι. Это новые задачи. Καινούριοι στόχοι. Это другого уровня сложности. Είναι άλλου επίπεδου δυσκολίες πλέον. Это, скажем так, большие неудачи из-за ошибок могут быть. Θα έχουμε περισσότερες δυσκολίες για τα λάθη αν θα τις κάνουμε. Но мы к этому идем и шли. Αλλά οδεύουμε, πορευόμαστε προς αυτό. Я хочу поблагодарить футболистов. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές. Поблагодарить Владана. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βλάδα. Мы плей-офф начали с нуля. Ξεκινήσαμε το play-off από μηδέν. И завершили на первом месте. Και ολοκληρώσαμε πρώτοι. Прошли тяжелые игры. Περάσαμε δύσκολα παιχνίδια. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό. Это каждая команда имела право быть первой. Κάθε από αυτές τις ομάδες είχε δικαίωμα να είναι πρώτη. Но мы были сильнее. Αλλά εμείς ήμασταν πιο δυνατοί. Мы хотели и получили. Θέλαμε και το καταφέραμε. Я хочу перед вами всеми. Μπροστά σε όλους σας θέλω. Сказать спасибо отдельно Владану. Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Βλάδα. Поздравить его. Να τον συγχαρώ. С тем, что με το ότι он стал главным тренером ПАОКа. Με το ότι έγινε πρώτος και κύριος προπονητής του ΠΑΟΚ. И надеюсь. Και ελπίζω. На долгие годы. Για πολλά χρόνια. Он был футболистом ПАОКа. Ήταν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Он понимает, что есть харизма ПАОКа. Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το χάρισμα του ΠΑΟΚ. У него ментальность наша, ДНК наша. Έχει νοοτροπία του ΠΑΟΚ, δικιά μας νοοτροπία και το δικό μας DNA. Он великолепно отработал с молодежью. Δούλεψε πάρα πολύ καλά με την νεολαία του ΠΑΟΚ. Он смог. Μπόρεσε. Услышать. Να ακούσει. Что от него мы ожидаем? Τι περιμένουμε από αυτόν? И он этой задачи добился. Και κατάφερε το στόχο που έχουμε θέσει. Тогда, когда мы были в точке абсолютного падения, την στιγμή που ήμασταν στο σημείο του απόλυτου, στο απόλυτο χαμηλό σημείο, πέφταμε. Μου говорили, μου λέγανε, ты рискуешь. Κάνεις επικίνδυνο βήμα. Είναι ρίσκο. Но я Владану задал один вопрос. Αλλά εγώ ρώτησα τον Βλάδα. Ты готов? Είσαι έτοιμος? Он сказал да. Και μου είπε ναι. Я говорю вперед. Τότε του είπα πάμε μπροστά. И сегодня? Και σήμερα? Я открою еще один секрет. Θα ανοίξω ακόμα ένα μυστικό. Я Владана хотел попробовать в роли главного тренера. Ήθελα να προσπαθήσω τον Βλάδαν στο ρόλο του κύριου προπονητή. В прошлом году. Πέρσι. Но он попросил. Αλλά αυτός μου ζήτησε. Небольшую паузу. Να κάνουμε μια παύση, μια πάουζα. И я выдержал эту паузу. Και εγώ την άντεξα, περίμενα. И я рад, что он. Και είμαι πολύ χαρούμενος ότι αυτός. В тот момент мне сказал да, я хочу и упал. Εκείνη τη στιγμή δεν μου είπε ναι, θέλω και μετά σκόνταψε. Он попросил паузу. Ζήτησε την παύση. Эта пауза длилась ровно год. Αυτή η παύση ήταν ακριβώς ένας χρόνος. Я его поздравляю. Και θέλω να τον συγχαρώ. С успешным стартом. Με την καλή επιτυχία και με το καλό ξεκίνημα. Быть главным тренером ПАОКа. Το να είσαι κύριος προπονητής του ΠΑΟΚ. Это почетно, гордо. Είναι τιμή και καμάρι. И очень ответственно. Και με πολύ μεγάλη ευθύνη. Но я абсолютно убежден. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένος. Что ему мы предоставим достаточно хорошие условия. Ότι θα του παρέχουμε πολύ καλές συνθήκες εργασίας. На долгие годы. Για πολλά χρόνια. Чтобы мог строить команду и смог смотреть вперед. Για να μπορεί να χτίσει την ομάδα και να κοιτάει μπροστά. Я верю ему. Εγώ του πιστεύω. И он доказал. Και αυτός έχει αποδείξει. Что он может собрать команду. Ότι μπορεί να μαζέψει, να συγκεντρώσει την ομάδα. И добиться результата. Και να πετύχει το αποτέλεσμα. Вот это заявление я хотел сделать, я это с удовольствием делаю. Αυτό ήθελα να σας πω και το λέω με πολύ μεγάλη χαρά και и хочу от имени моего сына. Και θέλω εξ ονόματος του γιού μου. Сказать ему и команде спасибо, что на свадьбу ему подарили
путевку в Лиге Чемпионов. Θέλω να πω ευχαριστώ. Θέλω να του πω ευχαριστώ και στο Βλάταν και σε όλη την ομάδα ότι έχουν κάνει αυτό το δώρο, αυτή την πρόκληση στο γάμο του γιού μου. Я почему по плечу хлопнул тренеру? Панатинаикоса? Сегодня кто-то должен был со стадиона уйти расстроенным. Хотя каждый имел право выиграть. Я рад, что они уходят расстроенными. И я считаю, что ПАОК заслужил. Αξίζει και αξίζει. Заслужил и получил. Αξίζει και το κατάφερα. В этом году Фέτος, мы разрушим систему. Θα καταστρέψουμε το σύστημα. Разрушим систему, которая задохнулась в коррупции. Θα καταστρέψουμε το σύστημα το οποίο έχει πνιγεί στην διαφθορά. И я верю, что новый сезон και πιστεύω ότι καινούριο σεζόν будет намного интереснее, по-футбольному правильнее. Θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και ποδοσφαιριστικά σωστό. Будем проигрывать, выигрывать. Θα χάνουμε, θα κερδίζουμε. Это спорт, это футбол. Αυτό είναι ποδόσφαιρο, είναι αθλητισμός και έτσι Но συμβαίνει. С такой системой. Αλλά με τέτοιο σύστημα. Мы не хотим ни жить, ни участвовать в этих процессах. Δεν θέλουμε ούτε να ζήσουμε, ούτε να συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες. И с этим я хочу поздравить всех, και με αυτό θέλω να συγχαρώ, кто устал и верит, что система должна быть сменена. Όσοι έχουν κουραστεί και πιστεύουν ότι αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει. И вчера, και χθες, Македония Палас, στο Μακεδονία Παλάς, 100 человек, 100 άτομα, представляющие 32 союза, οι οποίοι έχουν εκπροσωπεύαν 32 ενώσεις ποδοσφαιριστών σωματείων, слились воединое, что хотим сменить систему. Έχουν ενωθεί στην άποψη και στην σκέψη ότι θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα. Это главная задача, стопος, которая стоит перед нами. Το οποίο πρέπει, είναι μπροστά μας. И очень хорошо, είναι πάρα πολύ καλό, что многие клубы, ότι πολλές ομάδες, ПАОК, возглавил это движение. ПАОК έχει ηγηθεί αυτού του κινήματος. И я горд. Και είναι τιμή μου. К нам присоединился АЕК. Έχει ενωθεί μαζί μας η АЕК. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Ξάνθη. Ξάνθη. Πλατανιάς. Πλατανιάς. Πανιώνης. Πανιώνιος. Γιάννηνα. Γιάννηνα. Πανατολικός. Πανατολικός. Это команды, которые устали жить в этой системе. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν κουραστεί να ζουν σε αυτό το σύστημα. И их можно перечислять больше. Και μπορούμε να συνεχίζουμε να παριθμούμε αυτές τις ομάδες. И есть 2-3 команды, которым нравится эта система, но это вчерашние. Και υπάρχουν 2-3 ομάδες στις οποίες αρέσει αυτό το σύστημα, αλλά είναι χθεσινή μέρα. Κρέτσια. Η Ελλάδα. Болельщики греческие. Όλοι οι φίλαθλοι της Ελλάδας. Слишком долго ждут смены. Περιμένουν πάρα πολύ καιρό αυτή την αλλαγή. И дай Господь Бог, και ο Θεός να μας δώσει, να μας βοηθήσει, чтобы нас хватило силы, να μας δώσει δυνάμεις, поставить точку, να βάλουμε την τελεία, и дать старт, και να δώσουμε νέα αρχή. Еще раз спасибо всем. Ξανά θέλω να ευχαριστήσω όλους. И поздравляю тех, кто счастлив с сегодняшним событием. Και να συγχαρώ όλους όσοι είναι ευτυχισμένοι με σημερινή μέρα. А кто расстроен? Και όσοι στεναχωρέθηκαν. Кто-то должен был быть расстроенным. Κάποιος έπρεπε να στεναχωρηθεί. Счастье без слов. Κύριε Σαββίδη, ότι έπεσε ο Μίλους. Τι πρέπει να κάνει ο Πάπος για να πιστεύει ο Μίλους. Вы мечтаете о том, чтобы пройти групповую часть. Что должен сделать Пауэр? Что? Вы мечтаете о групповой части. Что должен сделать, чтобы Пауэр прошел групповую часть? Если бы вы могли на одну секунду представить, о чем я мечтаю. Я на сисе сто, я на второй, то на борусе, на скептите, на фантастите, ты, кья это они раму? То вы даже не смогли бы в голову себе уложить это. Да, да, борусе, да, борусе, на хорей сто миалоса. Мы живем в реальной жизни. Зуме с тем прагматики зои. И мне очень понравилась позиция Владана. Я могу сказать, пара боли и фейси ту Владан. Думать о каждой последующей игре. Ότι πρέπει να σκεφτόμαστε για κάθε επόμενο παιχνίδι. Я хочу сегодня думать о том. Σήμερα θέλω να σκέφτομαι. Как отдохнут. Πώς να ξεκαρουστούν τα παιδιά. Реабилитируются ребята. Πώς να αποκατασταθούν τα παιδιά. Что он предложит. Τι θα μας προτείνει ο προπονητής. Какие кандидатуры должны прийти. Ποιες είναι προσωπικότητες που πρέπει να έρθουν στην ομάδα. Πώς πρέπει να ενισχυθούμε. Потом мы увидим, на кого мы вышли. Στη συνέχεια θα δούμε ποιους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Друг там Господ подведет к тому, что мы
можем выйти на российскую команду. Мипос ο Θεός οδηγήσει που θα βγούμε σε μια ρωσική ομάδα. Я не хочу сейчас думать о каких-то далеких вещах. Δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να σκέφτομαι για κάποια πράγματα που είναι μακριά. В этом году. Фетос. Два человека, которым я доверяю. Δύο άνθρωποι στους οποίους εγώ εμπιστεύομαι. Это Любаш. Είναι ο Любаш. Президент клуба. Πρόεδρος της ομάδας μας. И Владан. И ο Владан. Главный тренер клуба. Ο κύριος προπονητής της ομάδας μας. В ближайшие дни мне представят какую-то программу. Τις επόμενες μέρες θα μου παρουσιάσουν το πρόγραμμα. А мы будем выполнять. Και εμείς θα την εκτελέσουμε.